επανερχόμαστε στο σοβαρότατο θέμα της υποστελέχωσης του νοσοκομείου της Ρόδου. Ένα χρόνο πριν, στον προκάτοχό σας, κάναμε αντίστοιχη ερώτηση για το θέμα του αναισθησιολόγου. Σήμερα επανερχόμαστε με πολύ περισσότερες ελλείψεις. Δεν αισιοδοξούμε ότι δεν θα επανέλθουμε. Με δεδομένη και την κατάσταση που υπάρχει στην ευρύτερη περιοχή, χαρακτηριστικό είναι η αντίστοιχη ή και χειρότερη εικόνα του νοσοκομείου της ΚΟ, αλλά και κυρίως γιατί η συστηματική πολιτική της υποβάθμισης της δημόσιας υγείας όχι μόνο δεν αντιμετωπίστηκε από την κυβέρνηση σε όλο αυτό το διάστημα, όπως δεν έγινε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, αλλά ταυτόχρονα γίνονται τελικά και με το πρόσφατο νομοθέτημα, μάλλον νομοποιήθηκαν αυτές οι ελλείψεις και τα κενά στα δημόσια νοσοκομεία και έγιναν και πιο αποτρεπτικές ακόμα συνθήκες εργασίας, ανοίγοντας την εξώπορτα για όσους ακόμα συνεχίζουν να παλεύουν στις δύσκολες συνθήκες των νησιών. Αυτή τη στιγμή το νοσοκομείο της Ρόδου δεν έχει φαρμακοποιηθεί και υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την προμήθεια και τη χορήγηση των φαρμάκων, καθώς ο μοναδικός φαρμακοποιός που επί χρόνια ήταν επικουρικός ασθενεί αυτό το διάστημα. Ακόμα πρόβλημα υπάρχει με το απεικονιστικό εργαστήριο του νοσοκομείου που ουσιαστικά υπολειτουργεί, αφού δεν επαρκεί το υπάρχουν προσωπικό για να καλύψει τις ανάγκες των δύο τμήματων εκτινολογικού και νεωτέρων απεικονιστικών μεθόδων, που βρίσκονται σε συλλειτουργία με τους 6 γιατρούς. Αν ισχύει η ενημέρωση που έχουμε, ήρθε και ένας 7ος που αντιμετώπισε προσωρινά το εκρηκτικό θέμα με τις μαστογραφίες, δεν το έλυσε όμως στο σύνολό του. Όταν βέβαια οι θέσεις που προβλέπονται στο οργανόγραμμα, που κατά τη γνώμη μας είναι και ανεπαρκές σε σχέση με τις ανάγκες και του πληθυσμού και των επισκεπτών της Ρόδου, είναι 10. Πριν καν προσθεθούν και τα νέα τμήματα με τις νέες υπηρεσίες και επεμβατικά. Λείπει ακόμα και το παραϊατρικό προσωπικό των δύο τμήματων, είναι μειωμένη σε σχέση με με τον οργανισμό τους, όπως βέβαια λείπει και το αναγκαίο προσωπικό του κλάδου του ΑΦΕΠΣΟΝ ραδιολόγου ακτινολόγου που είναι απαραίτητο για να λειτουργήσουν. Λόγω αυτών των ελλείψεων δεν λειτουργεί σήμερα η μέτρη σωστικής πυκνότητας, υπολειτουργεί ο ψηφιακός αγγειογράφος, ο μαστογράφος λειτουργεί κάποιες μέρες την εβδομάδα, ενώ ο μαγνητικός τομογράφος λειτουργεί το πολύ μια μέρα την εβδομάδα. Οι εφημερίες κατά μέσο όρο ανέρχονται σε 10 το μήνα, ένα γιατρό ενίοτε φτάνουν και τις 15. Και κατά τη γνώμη μας, αυτή τη στιγμή χρειάζεται τουλάχιστον το διπλάσιο προσωπικό για να μπορέσει να ανταποκριθεί στις αυξημένες ανάγκες και στις εκκρεμότητες που έχουν δημιουργηθεί. Αντίστοιχο είναι το πρόβλημα και παραμένει το γνωστό θέμα με το αναισθησιολογικό τμήμα, που λειτουργεί για μεγάλο διάστημα με 2 μόνο αναισθησιολόγους από τις 10 οργανικές θέσεις που υπάρχουν, με αποτέλεσμα εκατοντάδες χειρουργία. Η πρόσφατη ενημέρωσή μας είναι ότι είναι 800 χειρουργία σε αναμονή. Και ό,τι αυτό βέβαια συνεπάγεται για την υγεία των ασθενών που αναμένουν να χειρουργηθούν, όπως βέβαια και για τις συνθήκες εργασίας του προσωπικού που δουλεύει σε συνθήκες απόλυτης εντατικοποίησης. Παραμένει ακόμα άλυτο το θέμα με τα πλυντήρια και τον αναγκαίο κλιματισμό που χρειάζεται. Ρωτάμε λοιπόν τι μέτρα θα πάρει ώστε να στελεχωθεί πλήρως το ακτινολογικό τμήμα, το φαρμακείο και το αναισθησιολογικό του Γενικού Νοσοκομείου, όπως βέβαια και όλες οι υπόλοιπες ειδικότητες. Και τέλος να πραγματοποιηθούν και να ολοκληρωθούν οι απαραίτητες προμήθειες σε πλυντήρια στεγνοτήρα για να επιληθεί το πρόβλημα της εγκατάστασης συστήματος κατάλληλου κλιματισμού στον χώρο των πλυντήριων, ώστε να μην είναι απάνθρωπες οι συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Ευχαριστώ. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο να απαντήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα μάλλον. Η Ρόδος είναι ένα μεγάλο νοσοκομείο σε ένα νησί που πράγματι το καλοκαίρι ειδικά έχει πάρα πολύ τουρισμό και είναι ένα νοσοκομείο που σαφώς θέλουμε να στηρίξουμε. Στη Ρόδο υπάρχει πράγματι στον οργανισμό μία θέση φαρμακοποιού και πράγματι αυτός ο φαρμακοποιός είναι ασθενής. Παρ' όλα αυτά, όταν υπάρχει θέμα, έρχεται έστω για λίγες ώρες και μετακινείται φαρμακοποιός από το νοσοκομείο Καλλίμνου Κόπου, που είναι συνδεδεμένο, για να μπορέσει να εξυπηρετήσει τις ανάγκες του νοσοκομείου. Φυσικά θα προκηρύσουμε σε προκηρύξεις άμεσα. Όσον αφορά το απεικονιστικό, και ας ξεκινήσουμε από τους τεχνολόγους, ο οργανισμός έχει 3 θέσεις ΤΕ, είναι και οι 3 πληρωμένες, άρα εργάζονται.
Υπάρχουν από τις θέσεις των τεχνολόγων ΔΕΛΤΑ ΕΕ, έχουμε 15 μόνιμους και 8 επικουρικούς, άρα έχουμε 23 σύνολο τεχνολόγους, που είναι, μπορούν και καλύπτουν το νοσοκομείο και μιλάω καθημερινά με τους συναδέλφους από εκεί. Οπότε η πληροφόρηση που έχω είναι από τους εργαζόμενους στο νοσοκομείο της Ρόδου. Ο μαγνητικός λειτουργεί όποτε χρειαστεί. Η μαστογραφία πράγματι λειτουργεί κάποιες μέρες τη εβδομάδα, αλλά η μαστογραφία δεν είναι μια επίγουσα εξέταση, μπορεί να λειτουργήσει με ραντεβού. Όσον αφορά τώρα το ιατρικό προσωπικό, αναισθησιολόγοι το 20 και το 21 έγιναν 4 προκηρύξεις, μία επιμελητού Α και 3 επιμελητού Β. Η επιμελητού Α έγινε, προσελήφθη η συνάδελφος και τέλος του 21 παρετήθηκε. Οι θέσεις Β εκηρύχθηκαν και οι 3 άγονες. Άρα ξεκινάμε ξανά τη διαδικασία προκηρύξεις και όπως ξέρετε υπάρχει και στη Βουλή ειδική ομάδα, ειδική επιτροπή της Βουλής για τα κίνητρα για τα νησιά, που αφορά όχι μόνο τους γιατρούς, αλλά το προσωπικό των νοσοκομείων και τους εκπαιδευτικούς, όλους τους ανθρώπους που πρέπει να πάνε στα νησιά. Και οι εργασίες είναι που προχωράνε. Όσον αφορά τους ακτινολόγους, έγινε μία τοποθέτηση ακτινολόγου του 2021 και μία θέση κηρύχθηκε άγονη του 2021. Και τέλος, να σας πω μερικά πράγματα για την αναμονή. Πράγματι, υπήρχε αναμονή για τα χειρουργεία και υπάρχει αναμονή για τα χειρουργεία στη Ρόδο. Έχουν μπει σε μια κανονικότητα, γιατί κυρίως γιατί ο κόσμος δεν ήθελε, φοβόταν να πηγαίνει στα νοσοκομεία. Το έχουμε δει αυτό σε όλη την επικράτεια. Για να μπορέσουμε να λειτουργήσουμε, ήδη λειτουργούν τα χειρουργεία καλύτερα. Σήμερα γίνανε 15, παραδείγματος χάρη, αλλά δώσαμε και τη δυνατότητα στους ασθενείς και τους γιατρούς να μπορούν να χειρουργήσουν και στον ιδιωτικό τομέα, χωρίς να πληρώνει ο ασθενής καθόλου. Γιατί για μας σημασία έχει να εξυπηρετούνται οι ασθενείς. Και το πληρώνει εντελώς το ελληνικό δημόσιο, αλλά είναι δωρεάν φροντίδα για τους ασθενείς. Και έγινε ολόκληρη φασαρία. Δεν ξέρω τι είναι καλύτερο. Το να μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους αρρώστους, πληρώνοντας εμείς ως ελληνικό δημόσιο όχι περισσότερα χρήματα, τα ίδια που πληρώνουμε για το δημόσιο σε μια ιδιωτική ζωή, ή επειδή δεν θέλουμε να κάνουμε αυτό, να αφήσουμε τους αρρώστους να ταλαιπωρούνται σε λύση της αναμονής. Αυτό είναι κάτι που μπορείτε να το σκεφτείτε εσείς. Εμείς το σκεφτόμαστε και θεωρούμε ότι αυτή η λύση, μέχρι να έρθουν πλήρως οι θέσεις να προκηρυχθούν, και όχι να προκηρυχθούν, να πληρωθούν, είναι σημαντικό. Επίσης, ανοίγουμε απογευματινά χειρουργεία, ακριβώς για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τη δυναμικότητα των νοσοκομείων και να μπορούν να κάνουν μεγαλύτερες επεμβάσεις και να μειώσουμε τις λίστες. Άρα, αυτές είναι οι λύσεις που προτείνουμε εμείς. Μιλάω, σας λέω και πάλι καθημερινά με το νοσοκομείο Ρόδου. Τα πράγματα είναι, δουλεύουν κανονικά. Έχουμε ήδη κανονίσει να μετακινούνται γιατροί με εθελοντικές μετακινήσεις, με στέγη, με τροφή και επιπλέον αποδοχές για τους καλοκαιρινούς μήνες στα νησιά που έχουν μεγάλο πρόβλημα με τον τουρισμό και αυξάνεται ο πληθυσμός τους σημαντικά με τον τουρισμό. Γιατί για μας είναι σημαντικό να μπορεί να υπάρχει ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό όταν τα νοσοκομεία το χρειάζονται, αλλά όχι απαραίτητα να το πληρώνει ο ελληνικός λαός. Γιατί πριν είπατε για τους Έλληνες φορολογούμενους που τα πληρώνουν όλα, και πράγματι έτσι είναι, οι Έλληνες φορολογούμενοι τα πληρώνουν όλα, να έχουμε παραπάνω προσωπικό από ό,τι χρειαζόμαστε για να το έχουμε τους 2 καλοκαιρινούς μήνες. Άρα προσπαθούμε να βρούμε τις καλύτερες λύσεις για τα νοσοκομεία, τις καλύτερες λύσεις για προσωπικό και κυρίως τις καλύτερες λύσεις για τους Έλληνες ασθενείς. Ευχαριστώ. Κυρία Κομνινάκα. Κυρία Κομνινάκα, έχετε το λόγο για τη δευτερολογία σας. Κυρία Υπουργέ, θα ξεκινήσω από την τελευταία σας φράση. Το αν είναι ή όχι επαρκές ή πλεονάζουν, μάλιστα, όπως είπατε, το προσωπικό στα νοσοκομεία, το δείχνουν ακριβώς αυτές οι μεγάλες λίστες αναμονής που έχουν δημιουργηθεί και όχι μόνο στα ζητήματα που αφορούν τα χειρουργεία. Είναι πραγματικά προκλητικό και έχει πάρει και την απάντηση που του αρμόζει το ότι επιλέξατε, περίμενα να δω αν θα το επικαλεστείτε ως λύση για την κατάσταση της υποστελέχωσης, επιλέξατε να επικαλεστείτε τη λύση που δώσατε, όχι να προσλάβετε προσωπικό, να ενισχύσετε τα νοσοκομεία, να φέρετε κόσμο για να βοηθήσουν τους χειρούργους, τους αναισθησιολόγους, όσους προσπαθούν και δίνουν υπεράνθρωπο και συνεχίζουν να χειρουργούν αυτό το διάστημα στο νοσοκομείο της Ρόδου, αλλά παίρνοντας γιατρούς και προσωπικό και ειδικευόμενους, να τους πάτε πρίκα στις ιδιωτικές κλινικές. Το πρόβλημα δεν αντιμετωπίζεται με το να μεταφέρετε πελατεία μαζί με πρίκα τους γιατρούς στις ιδιωτικές κλινικές, αλλά με το να στελεχωθούν τα νοσοκομεία. Όπως βέβαια δεν αντιμετωπίζεται και με τα επιπληρωμή
απογευματινά χειρουργία, γιατί πάλι με το ίδιο ελλιπές, ανεπαρκές και εξαντλημένο προσωπικό, πάτε να μπαλώσετε τις τρύπες. Αφήνετε δηλαδή σταθερά άλυτο το πρόβλημα της στελέχωσης και προσπαθείτε με διάφορους τρόπους να ανοίγετε, αν θέλετε, και πεδίο δόξης λαμπρό για τον ιδιωτικό τομέα και κερδοφορίας και να τους πηγαίνετε πελατεία μαζί με το προσωπικό. Να γιατί, αν θέλετε, γιατί λέτε ότι γινόντουσαν και συνεχίζουν να γίνονται τα χειρουργεία, όμως το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο αίτημα που σας προτείναμε κατ' επανάληψη να επιταχθούν όλες οι ιδιωτικές μονάδες της υγείας ώστε να ενταχθεί στο ενιαίο σχέδιο όλο το στο υγειονομικό προσωπικό, το νοσηλευτικό και λοιπόν, φυσικά με αποζημίωση του προσωπικού, αυτό δεν το συζητάμε, για να μπορέσουν να καλυφθούν όλες οι ανάγκες υγείας, οδήγησε ακριβώς σε αυτό. Το να μετατρέπονται τα νοσοκομεία σε μια νόσου, άρα να συσσωρεύονται εκκρεμή, χειρουργία ή και άλλα ζητήματα. Και σήμερα βέβαια να βρίσκεται ως λύση το να παίρνετε και από αυτό το ελλιπές προσωπικό και να το πηγαίνετε να δουλεύει στους ιδιωτικούς, να χειρουργεί στους ιδιωτικούς ομίλους. Κάτι που έχει απορριφθεί ήδη και το γνωρίζετε και από τους γιατρούς στη Ρόδο και βέβαια δεν λύνει το πρόβλημα. Θα αυγατήσουν, για παράδειγμα, το προσωπικό που λείπει πηγαίνοντάς τους μάλιστα εν μέσω εφημερίας να χειρουργούνται επίγοντας στις ιδιωτικές κλινικές. Και βέβαια δεν αντιμετωπίστηκαν όλο αυτό το διάστημα, όχι μόνο μάλλον δεν αντιμετωπίστηκαν οι λόγοι που κάνουν μη θελκτικές, να το πω έτσι με πολλά εισαγωγικά, τις θέσεις στα νησιά, αλλά παραμένουν όλο αυτό το διάστημα οι ίδιες οι συνθήκες και συνολικά, αν θέλετε, των κατακρεουργημένων και πολύ χαμηλών αποδοχών, ενώ υπάρχει μάλιστα υπάρχουν δικαστικές αποφάσεις που τους δικαιώνουν και επιβάλλουν την επαναφορά των μισθών τους στα προκρίση επίπεδα. Παραμένουν οι εξοδοτικές συνθήκες και η υποστελέχωση, το αυξημένο κόστος ζωής, όλα αυτά δηλαδή που κάνουν αποτρεπτική την εργασία στα νησιά. Και βέβαια με αυτά τα μέτρα που παίρνετε αποθαρρύνετε ακόμα περισσότερο ή τους κλείνετε το μάτι να φύγουν και όσοι έχουν απομείνει στα δημόσια νοσοκομεία. Και να υπενθυμίσω για τον ένα φαρμακοποιό που λέτε στο νοσοκομείο ότι και αυτός είναι επικουρικός επί πόσα χρόνια. Ολοκληρώστε, κυρία. Και ολοκληρώνω με αυτό. Υπάρχουν οι ανάγκες σε ένα τόσο μεγάλο νοσοκομείο που καλύπτει, αν θέλετε, και ασθενείς και από τα γειτονικά μικρά νησιά όπως τη Σήμη που δεν έχουν και εκεί ακτινολόγους κλπ. Δεν μπορεί να παραμένει με αυτό το προσωπικό που το προηγούμενο διάστημα γνωρίζετε ότι δημιουργήθηκαν καθυστερήσεις ακόμα και σε βασικές εξετάσεις λόγω αυτής της υποστελέχωσης σε αυτές τις θέσεις. Κυρία Υπουργέ, έχετε το λόγο. Κυρία Κονινάκα, μάλλον δεν ακούτε τι σας λέω και μάλλον τα έχετε λίγο μπερδεμένα, γιατί αναιρείτε αυτά που λέτε. Από τη μια μεριά μας λέτε γιατί δεν επιτάξαμε τις ιδιωτικές κλινικές και από την άλλη μεριά μας λέτε γιατί τους πάμε στις ιδιωτικές κλινικές. Πρέπει να αποφασίσετε τι θέλετε. Άρα το να το κάνουμε με καλό τρόπο να τους πάμε στις ιδιωτικές κλινικές και να πληρώνουμε είναι λάθος, το να τους επιτάξουμε είναι σωστό. Άλλωστε είναι οι ίδιοι γιατροί ούτως ή άλλως, δηλαδή είτε ιδιωτικοί κλινικοί, οι γιατροί είναι πάλι. Δεν καταλαβαίνω τι ακριβώς είναι το πρόβλημά σας. Άρα, γενικώς προσπαθούμε να βρούμε έναν τρόπο να λειτουργήσει το σύστημα υγείας, το οποίο εμείς θεωρούμε ότι είναι ένα δημόσιο σύστημα υγείας για όλη τη χώρα, από όπου και αν παρέχεται, εφόσον παρέχεται δωρεάν στον πολίτη, να είναι ποιοτικές οι υπηρεσίες υγείας και είναι καλά τα πράγματα για το προσωπικό. Θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι είμαι 30 χρόνια στο σύστημα υγείας, ξέρω πάρα πολύ καλά πώς λειτουργεί και το περιφερειακό νοσοκομείο και το νοσοκομείο της Αθήνας. Έχω δουλέψει στην Κόρινθο, έχω δουλέψει στην Αθήνα και μιλάω καθημερινά με όλα τα νοσοκομεία. Έχω επισκεφτεί πάνω από τα μισά νοσοκομεία της Ελλάδας. Άρα θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι έχω μια πάρα πολύ καλή εικόνα από όλα τα νοσοκομεία και να σας διαβεβαιώσω ότι κάνουμε το καλύτερο δυνατόν και θα κάνουμε το καλύτερο δυνατόν. Άρα δεν μπορείτε να μου λέτε ότι δεν πάνε στα νησιά γιατί δεν δίνουμε, αλλά πάνε στον ιδιωτικό τομέα. Γιατί ο ιδιωτικός τομέας πληρώνει νοσηλευτές καλύτερα από το δημόσιο. Τι ακριβώς μου λέτε. Άρα αφήστε το να το τελειώσουμε, να δείτε και το δεύτερο νομοσχέδιο που θα κατέβει και να συζητήσουμε. Κάνουμε ό,τι μπορούμε. Η Ρόδος δουλεύει καλά και θα δουλεύει καλά. Ευχαριστώ.